βρίσκεται σε συναγερμό, να μην φοβηθεί, να μην υποχωρήσει μπροστά σε όσα συμβαίνουν. Απέναντι στον πόλεμο του κεφαλαίου που αντιμετωπίζει ενάντια στα δικαιώματά του τα τελευταία 4 χρόνια. Απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που ετοιμάζεται ώρα με την ώρα στην περιοχή μας. Απέναντι στο συνασπισμένο μέτωπο των δυνάμεων του κεφαλαίου, να μην σκύψει το κεφάλι. Να μην σταθεί παθητικά λέγοντας τίποτα δεν γίνεται. Σφάξτε με αγά μου να γιάσω. Τώρα, χωρίς καθυστέρηση, να υπάρξει γενικός ξεσηκωμός. Ο πόλεμος θα αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση για ένταση της επιθετικότητας στο σύνολο των δικαιωμάτων μας. Για ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής ενάντια πρώτα απ' όλα στο ταξικό κίνημα. Δεν είναι παντοδύναμοι οι υπεριαλιστές. Δεν είναι παντοδύναμοι οι αστικοί τάξεις. Η επιθετικότητά τους δείχνει τις αδυναμίες και τα όρια που έχει το σύστημά τους. Παντοδύναμοι είναι οι λαοί, αρκεί να αποφασίσουν να αντιπαρατεθούν, να τα βάλουν με τα μονοπόλια και τον υπεριαλισμό. Το ΚΚΕ σας καλεί να αντιδράσετε αποφασιστικά, να καταδικάσετε κάθε συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης στην προώθηση των υπεριαλιστικών σχεδίων και να απαιτήσετε να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας, να μην διατεθούν υποδομές όπως το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας που βρίσκονται στη χώρα μας, ούτε και ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στο νέο υπεριαλιστικό πόλεμο. Να μην δοθεί καμιά διευκόλυνση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους συμμάχους τους σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση κατά της Συρίας ή άλλης χώρας στην περιοχή. Να σταματήσει κάθε στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, νέοι και νέες, οι εκδηλώσεις για το 31ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή με σύνθημα «Άλλαξε τον κόσμο, το έχει ανάγκη» αποτελούν την πρωτοφόρα παρέμβαση και μαχητική πρόταση ζωής, πάλης και προοπτικής του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Είναι κομμάτι της δράσης του κόμματός μας και της νεολαίας του, της ΚΝΕ, να συμβάλλουμε πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά, ώστε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος του λαού που υποφέρει, να παραμερίσει το φόβο, να παραμερίσει κάθε αίσθημα ανασφάλειας, κάθε δισταγμό, να κατανοήσει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά η αντεπίθεση, η ρήξη και η ανατροπή, ο δρόμος της λαϊκής συμμαχίας. Το ΚΚΕ με τις αποφάσεις του 19ου Συνεδρίου άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία του. Μια νέα σελίδα που θα γραφτεί από την ηρωική, γεμάτη αυταπάρνηση και αυτοθυσία δράση των κομμουνιστών και κομμουνιστριών, από τις νέες γενιές των κομμουνιστών, για την οριστική απαλλαγή του λαού μας από το ζυγό των μονοπωλίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και καταπίεσης του κεφαλαίου, για να γίνει ο λαός κυρίαρχος της τύχης του, να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Το κουκουέ δεν συμβιβάστηκε, ούτε πρόκειται να συμβιβαστεί ποτέ με ιδέες και πρακτικές που θέλουν το λαό να ζει γονατιστός, να ζει με το φόβο, με την ανασφάλεια, με ψεύτικες ελπίδες, με υποσχέσεις και αυταπάτες. Να ζει αγκαλιά με τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Να βλέπει τα παιδιά του αδιαμαρτύρητα να οδηγούνται στη σύγχρονη σκλαβιά αλυσοδεμένα. Καλούμε σε συναγερμό για την αποτροπή των χειρότερων. Σε αυτόν τον αγώνα έχουν θέση όλοι, ανεξάρτητα από το τι έκαναν ή τι πίστευαν χτες. Μπροστά στο πρόβλημα πρέπει να συγκροτηθεί μια πλατιά λαϊκή συμμαχία. Εργατοϋπάλληλοι, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες, γυναίκες, νεολαία, όλοι μαζί σε ένα ενιαίο μέτωπο πάλης και αγώνα. Κανένας μόνος του δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Από αυτό εδώ το βήμα απευθυνόμαστε σε σένα, το νέο και τη νέα. Σε καλούμε να σκεφτείς. Την ώρα που τα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα προϊόντα, υπάρχει κόσμος που πεινάει, παιδιά που υποσιτίζονται. Την ώρα που πάνω από 200.000 κατοικίες είναι άδειες, οι άστεγοι αυξάνονται. Την ώρα που η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να λύσουν μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας, στερούν από αρρώστους ακόμη και τα φάρμακα, ακόμη και τις επεμβάσεις. Την ώρα που οι καπιταλιστές έχουν συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια αμύθιτα κέρδη, στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι που παράγουν τον πλούτο αμείβονται με 400 και 500 ευρώ. Όλα τα παραπάνω φανερώνουν ότι ο καπιταλισμός έχει φάει τα ψωμιά του. Αποτελεί εμπόδιο για την ικανοποίηση των αναγκών μας.
Τα μονοπόλια και οι πολιτικοί τους εκφραστές κινούνται αποκλειστικά με γνώμονα το κέρδος. Σκέψου, βγάλε συμπεράσματα από την έως τώρα πείρα σου. Όσες θυσίες και υπομονή και να κάνεις, όσο και να σφίξεις το ζωνάρι εσύ και η οικογένειά σου, θα σου ζητάνε κι άλλα. Τα μέτρα, οι μειώσεις μισθών δεν μείωσαν την ανεργία. Οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα. Όλα υπηρετούν την κερδοφορία των λίγων. Η ανάπτυξη ή η παραγωγική ανασυγκρότηση, όπως λένε και επιδιώκουν από τη μια η κυβέρνηση και από την άλλη η αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνουν πάνω στα αποκαΐδια των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και μέχρι χθες και της ΔΗΜΑΡ στρώνει το έδαφος για να επενδύσουν και να κολυμπήσουν στα κέρδη τα μονοπόλια. Χρεοκοπούν το λαό για να σώσουν την πλουτοκρατία. Καπιταλιστική ανάπτυξη δεν σημαίνει ευημερία και θέσεις εργασίας για το λαό, αλλά σημαίνει εντατικοποίηση της εργασίας. Σημαίνει φτώχεια, εξαθλίωση, νέα αμύθιτα κέρδη για το μεγάλο κεφάλαιο. Ανταγωνιστικότητα σημαίνει ελάχιστες θέσεις εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και μισθή πείνας. Με το δόγμα νόμος και τάξη θέλουν να τσακίσουν τον αγώνα για αξιοπρεπή ζωή, γιατί γνωρίζουν ότι η πολιτική τους είναι επικίνδυνη για το λαό και τα παιδιά τους. Γιατί γνωρίζουν ότι αποφασισμένες εργατικές λαϊκές μάζες μπορούν να σαρώσουν την εξουσία τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη στρώνει το έδαφος για να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Οι περσινές προεκλογικές του δεσμεύσεις με σκοπό να αρπάξει ψήφους για κατάργηση δίθεν των μνημονίων και επιστροφή των κομμένων μισθών πήγαν περίπατο. Τη θέση τους πήραν η αποδοχή των δανειακών συμβάσεων και οι δεσμεύσεις που προκύπτουν από αυτές. Αποδέχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλλιεργεί αυταπάτες ότι από αγέλη λύκων θα γίνει αρνάκι. Αποδέχεται ότι κουμάντο στην οικονομία θα συνεχίζουν να κάνουν οι καπιταλιστές, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και τα πηγενέλα μέσα και έξω από την Ελλάδα. Συνιστά στο λαό να διαλέξει υπεριαλιστές. Συνιστά στο λαό να διαλέξει τη σφαγή του. Η πρόσφατη επίσκεψη Σαμαρά στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συνάντηση με τον Ομπάμα, αναθέρμανε τη συζήτηση γύρω από τα δύο μείγματα διαχείρισης της κρίσης. Με τη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν, ότι όλοι δηλώνουν υπέρμαχοι της άποψης ότι η διαχείριση της κρίσης δεν μπορεί να γίνεται με παραπέρα λιτότητα, αλλά χρειάζεται επίσης στρατηγική για βιώσιμο χρέος, ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δηλαδή, τα ίδια που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα πλην του ΚΚΕ. Το δίλημα που βάζουν νέο δάνειο ή νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους και που συντηρούν έντεχνα όλοι οι άλλοι μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ είναι κάλπικο και αποπροσανατολιστικό. Την όποια επιλογή ή συμβιβασμό για τη διάσωση της καπιταλιστικής οικονομίας, ο λαός θα κληθεί να την πληρώσει πανάκριβα με νέα αντιλαϊκά μέτρα. Κανένας τους, ούτε η Γερμανία, ούτε η ΗΠΑ, ούτε το ΔΝΤ δεν λένε ότι αν αλαφρώσει το χρέος, η κυβέρνηση να μπορέσει να αυξήσει μισθούς και συντάξεις, να χαλαρώσει τις αντεργατικές ανατροπές, να μειώσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, να ρίξει χρήμα για δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια. Αντίθετα, όλοι ζητάνε χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας για να περισσέψει χρήμα ώστε το κράτος να αναπτύξει υποδομές με δημόσιες επενδύσεις, να δώσει φορό απαλλαγές και επιδοτήσεις, να επενδύσουν οι καπιταλιστές στα συσσωρευμένα κεφάλαιά τους, αλλά την ίδια στιγμή με τα εργατικά δικαιώματα κουτσουρεμένα, τσακισμένα μέχρι τέλος. Μπορεί μεταξύ τους ανταγωνισμοί και αντιθέσεις να δυσκολεύουν τη διαχείριση της κρίσης. Όμως συμφωνούν απόλυτα ότι με οποιοδήποτε μείγμα ο εργάτης πρέπει να γίνεται διαρκώς φτηνότερος. Τα μονοπόλια να κερδίζουν νέα πεδία δράσης και να αυξάνεται σταθερά η μονοπόληση της οικονομίας. Όλες αυτές οι εξελίξεις επαληθεύουν την ανάγκη να δυναμώσει η ενότητα της εργατικής τάξης καταρχήν. Να γίνει πράξη το σύνθημα «Ένας για όλους και όλοι για έναν». Να ριζώσει βαθιά και να αναπτυχθεί η συμμαχία με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Σε γραμμή ρήξης με τα μονοπόλια.
ενέργεια, τη στρατηγική, τα κόμματα και το κράτος τους. Αυτή είναι η μόνη ελπιδοφόρα διέξοδος για τους εργαζόμενους και το λαό. Αυτός είναι ο δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ. Είναι ο δρόμος της ανάπτυξης με διαφορετική εξουσία, με κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας, προκειμένου να αναπτυχθούν όλοι οι κλάδοι που αφορούν στην ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Και υπάρχουν οι δυνατότητες να αναπτυχθούν στην Ελλάδα, αξιοποιώντας όλες τις πρωτοπαραγωγικές της πηγές. Μια τέτοια εξουσία και οικονομία θα αξιοποιήσει το σύνολο του επιστημονικού, εργατοτεχνικού δυναμικού για να διευρύνει το κοινωνικά παραγόμενο πλούτο προς όφελος του λαού. Ένα επιστημονικό δυναμικό που σήμερα εγκαταλείπει τη χώρα για να βρει δουλειά στο εξωτερικό και το οποίο υπολογίζεται σε πάνω από 30.000 μόνο την τελευταία τριετία. Συνολικά, πάνω από 150.000 Έλληνες επιστήμονες υπολογίζεται ότι δουλεύουν στις χώρες του εξωτερικού. Υπό άλλες συνθήκες, σκεφτείτε, όλο αυτό το επιστημονικό δυναμικό θα μπορούσε να μείνει στην Ελλάδα, να στελεχώσει νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες, ερευνητικά κέντρα, να συμβάλλει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της γεωργίας, να απασχοληθεί στη μελέτη και κατασκευή νέων μέσων παραγωγής, να συμμετάσχει στην προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος προς όφελος του λαού. Η λαϊκή εξουσία θα αποδεσμεύσει τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Θα διαγράψει μονομερώς το χρέος, ώστε ούτε ένα χιλιοστό από τον ιδρώτα του λαού να μην χαραμίζεται στην εξυπηρέτηση των δανείων που συνήψε για λογαριασμό της η πλουτοκρατία. Η κοινωνικοποίηση των βασικών και συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και της γης, η λειτουργία του συνεταιριστικού αγροτικού τομέα δίπλα στο κοινωνικοποιημένο, η απαλλαγή από τις δεσμεύσεις και τις ποσοστώσεις των υπεριαλιστικών οργανισμών θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να αποκτήσει αυτάρκεια σε αγροτικά προϊόντα, ενώ τώρα αυξάνουν οι εισαγωγές. Η γη συγκεντρώνεται σε όλο ένα και λιγότερα χέρια και χιλιάδες αγρότες προλεταριοποιούνται καθημερινά. Η αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες θα επιτρέψει στη λαϊκή διακυβέρνηση να συνάψει ισότιμες σχέσεις, αμοιβαίου ωφέλους με τρίτες χώρες, να αξιοποιήσει προς όφελος του λαού τον ενεργειακό της πλούτο. Μόνο για μια τέτοια εξουσία και οικονομία που θα βρίσκεται κάτω από το δικό του έλεγχο αξίζει να κάνει θυσίες ο λαός. Η διέξοδος συνολικά από την κρίση θα έρθει από το λαό με αγώνα ανατροπής, με τη δική του συμμαχία. Αυτή η συμμαχία θα σαρώσει μνημόνια και αφεντικά. Θα πάρει την εξουσία στα χέρια της. Παλεύουμε λοιπόν για ενότητα του λαού σε αυτή την προοπτική. Για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μονομερή διαγραφή του χρέους, κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων. Αυτές οι αλλαγές που είναι μονόδρομος για τους εργαζόμενους δεν μπορούν να έρθουν μέσα από τις γνωστές εκλογικές διαδικασίες, από εκλογές κάθε 4 ή κάθε 2 χρόνια, αλλά μέσα από συγκρούσεις και ανατροπές. Από τα πάνω τα πράγματα είναι προκαθορισμένα. Η εξουσία του κεφαλαίου έχει και το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι. Φτιάχνει νόμους, φτιάχνει κόμματα στα μέτρα της, φτιάχνει εκλογικούς νόμους, επιβάλλει κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις. Η γραμμή του ΚΚΕ είναι η μόνη γνήσια εργατική λαϊκή πολιτική που αμφισβητεί ευθέως και άμεσα την πηγή των δεινών του λαού. Δηλαδή την εξουσία των μονοπωλίων που έχουν γιγαντωθεί σε κάθε κλάδο, σε κάθε τομέα της οικονομίας. Είναι η μόνη πολιτική που μπορεί να σώσει το λαό από την πτώχευση, τη μόνιμη ανεργία, τον πόλεμο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, νέοι και νέες, έχει σημασία σήμερα να μην παγιδευόμαστε στις αυταπάτες, στις νέες διαχειριστικές προτάσεις και στα μείγματα πολιτικής διεξόδου που προβάλλουν τα άλλα κόμματα. Να απορρίψουμε τα ψευτοδιλήμματα περί κυβέρνησης της αριστεράς ή κυβέρνησης των αντιμνημονιακών δυνάμεων ή κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας ή όπως αλλιώς αύριο μεθαύριο την ονομάσουν. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Πρόκειται για κυβέρνηση αστικής διαχείρισης.